Αν καθίστε με την ησυχία σας μόνο σας κάποια στιγμή και τα βάλετε κάτω και πείτε ρε παιδιά για να δω τι κάναμε με αυτά που λέγαμε και με αυτά που κάναμε στο τέλος και βάλετε μια γραμμή, έχετε θετικό πρόσημο αλήθεια και με βάση την ιδεολογική σας κατεύθυνση πάντα. Νομίζω ότι η απάντηση έχει πάρα πολλές πλευρές και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει κανείς να απαντήσει κρίνοντας σε τι. Σε σχέση με αυτό το οποίο προσδοκούσαμε και επιθυμούσαμε πριν τον Ιανουάριο του 2015 ή σε σχέση με αυτό το οποίο από τη στιγμή που αναλάβαμε επιχειρήσαμε να το κάνουμε πράξη και μέσα από την πολύμενη τότε και θα έλεγε κανείς ακραία, μια και είμαστε στην εκπομπή ακραίος, ακραία διαπραγμάτευση οδήγησε στον επώδυνο συμβιβασμό του καλοκαιριού του 2015 και μετά στις εκλογές. Άρα με ποια αφετηρία το κρίνει κανείς. Οι εκλογές γίνανε πάντως αν μιλάγαμε... γιατί είχατε και το πρόβλημα με τους δικούς σας. Δηλαδή Λαφαζάνης και τα λοιπά, οι οποίοι και φύγανε. Δεν μπορούσε να σταθεί μια κυβέρνηση. Μοιραία θα έπρεπε να πάτε σε εκλογές τότε. Γιατί δεν είχατε... Θέλω να πω, δεν το κάνατε. Προσέξτε, και μόνο για να αλλάξετε πολιτική και να την εγκρίνει ο ελληνικός λαός που ακούω συχνά πυκνά, που μπορεί να είναι και αυτό ένα στοιχείο. Όχι, αλλά αυτό όμως... είναι αντικειμενικό. Ναι, όχι, αυτό αλλά... συνέβη. Βεβαίως, ο ελληνικός λαός ψήφισε. Βεβαίως, αλλά όμως. Και ήταν η δημοκρατική νομιμοποίηση για να συνεχίσουμε. Προφανώς δεν είχαμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση μετά την υπογραφή της συμφωνίας να συνεχίσουμε αν δεν μεσολαβούσαν οι εκλογές. Και αυτό έγινε για πρώτη φορά. Φύγανε και κόσμο τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Φύγανε τόσοι βουλευτές. Ναι, αλλά κάποιο που θα γράψει την ιστορία μετά από κάποια χρόνια θα πει ότι η τότε κυβέρνηση είχε το θάρρος να θέσει σε δοκιμασία το περιεχόμενο ενός συμβιβασμού που από την πρώτη στιγμή είπε ότι θα ήθελε να ήταν διαφορετικό, αλλά επευλήθη να είναι αυτό που ήταν. Κύριε Υπουργέ, εγώ να το δεχτώ αυτό, αλλά όμως είστε βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός κατάλαβε τότε ότι πάμε σε ένα μνημόνιο σκληρό με αυτές τις μειώσεις, με αυτά τα... Εσείς ο ίδιος τα έχετε πει, έχω εδώ δηλώσεις σας κατά καιρούς που έχετε κάνει. Με δηλώσεις υπουργών όπως ο κύριος Τσακαλώτος που μιλάει ότι θα υποστεί ο ελληνικός λαός τις συνέπειες και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτόν. Ήξερε ο κόσμος πράγματι εκείνο το Σεπτέμβρη του 2015 ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Γιατί είχατε οπωσδήποτε τη δυναμική, είχατε εκλεγεί μόλις πριν από 8 μήνες. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, πριν από 8 μήνες υπήρχε μια δυναμική στο κόμμα σας. Ρωτάω λοιπόν εγώ. Γιατί νομίζετε ότι ο κόσμος σας ψήφισε επειδή ήξερε ότι θα εφαρμόσετε αυτά τα μνημόνια και δεν σας ψήφισε ότι θα κάνετε κάτι άλλο? Κανείς θα πρέπει να κρίνει αυτή την επιλογή σε σχέση με το τι άλλη δυνατότητα είχε. Και νομίζω ότι η άλλη επιλογή ήταν μια επιλογή τυφλής ρήξης η οποία θα οδηγούσε σε μεγαλύτερες περιπέτειες στη χώρα και σε μια βίαιη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, ακόμη αν θέλετε μεγαλύτερη από αυτήν που είχε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια ή και που έχει υποστεί και τις μετέπειτα μέρες. Αλλά όμως δεν είχατε πει αυτό εσείς. Και με απρόβλεπτες συνέπειες. Είχατε πει. Όχι, αυτό είπαμε και γι' αυτό κάναμε και τις εκλογές για να κριθούμε στη βάση αυτής της εκτίμησης. Αλλά είχατε πει τότε, αν θυμάστε, είχατε μιλήσει για το παράλληλο πρόγραμμα. Το θυμάστε αυτή την. Το παράλληλο πρόγραμμα ήταν. Την προεκλογική σας. Το προεκλογικό σας πλαίσιο. Ότι εμείς ναι, μεν σας προτείνουμε αυτή τη λύση, την οποία όπως είπατε, αλλά ρε παιδιά, έχουμε και ένα παράλληλο πρόγραμμα και δεν υποστηρίζει τις συνέπειες. Όμως. Είχαμε πει το εξής. Είχαμε πει. Τι ένιωσε ο ελληνικός λαός. Μην πείτε ότι δεν το έχετε καταλάβει αυτό. Θα απαντήσουμε και σε αυτό. Το παράλληλο πρόγραμμα ήταν μια προσπάθεια να εφαρμοστούν πράγματα που μπορούσαν να ξεφύγουν από την μέγενη αυτής της φικτής συμφωνίας και ταυτόχρονα ήταν πολιτικές οι οποίες θα επιχειρούσαν και επιχειρούν να ελιάνουν τις επιπτώσεις από μια πολιτική η οποία έχουμε πει σε όλους τους τόνους και παρά τις προσπάθειες του κυρίου Ρέγκλιν δεν είναι δικιά μας. Και αυτό να το κρατήσουμε λίγο. Γιατί δεν είναι η είδηση των ημερών είναι αυτά τα οποία είπε προχθές ο κύριος Ρέγκλιν. Ο οποίος, προσέξτε, δεν έκανε κριτική. Δεν έκανε κριτική, θα σας πω τι εννοώ. Δεν έκανε κριτική
για την πορεία εφαρμογής του προγράμματος. Γιατί λέει ως προς αυτό είμαστε πάνω κάτω ικανοποιημένοι, ναι, ναι, κινείται εντός των στόχων. Ναι. Έκανε κριτική διότι αυτή η κυβέρνηση δεν ασπάζεται, προφανώς σε τη διαστολή με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, μάλιστα, την αντίληψη και την λογική των μνημονίων. Τι να κάνετε, και επαναλαμβάνω, όμως, και επαναλαμβάνω ότι το πρώτο βήμα για να την αμφισβητήσεις αυτή την πολιτική είναι να μην την υιοθετήσεις. Και η μεγαλύτερη ήττα, κύριε Χατζή, επιτρέψτε μου να τελειώσω. Η μεγαλύτερη ήττα για μια πολιτική δύναμη είναι να υιοθετεί τις απόψεις και την ιδεολογία του αντιπάλου της. Ο κύριος Ρέγκλιν, λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, δεν στέκεται ως τεχνοκράτης, θέλει να κάνει πολιτική. Επιχειρούν γιατί να ομογενοποιήσουν. Πολιτική δεν είναι όλο αυτό, τι είναι. Μισό λεπτό. Δεν είναι λογιστική πράξη. Ο κύριος Ρέγκλιν δεν είναι εκλεγμένος από κάπου. Όχι, είναι επικεφαλής ενός τεχνοκρατικού μηχανισμού. Του πρωθυπουργού. Προσέξτε, γιατί χάνετε λίγο την ουσία. Όχι. Θα κάνετε ό,τι ρωτήσεις θέλετε. Όχι, αλλά ξέρετε ότι εγώ είμαι ανοιχτός. Αλλά ο κύριος Ρέγκλιν μιλάει εξ ονόματος του ευρωπαϊκού δουνουτού, να το πούμε έτσι, ενός συγκεκριμένου μηχανισμού. Δεν είναι εκλεγμένος. Δεν έχει κάποια εντολή, ναι, και μπαίνει πλέον στην ουσία της πολιτικής. Και τι επιχειρεί, σου λέει εδώ πρέπει να τους πείσουμε ότι όλοι είναι ίδιο. Όχι, δεν έχει εντολή. Θέλει δίκιο να ομογενοποιήσει τις πολιτικές δυνάμεις. Είναι αυτός. Γι' αυτό τους ενοχλεί. Είναι ο γενικός διευθυντής του ESM. Τι είναι, αυτό λέω. Τι. Του Ευρωπαϊκού Δουνουτού. Δεν τους θέλετε. Όχι, δεν τους θέλουμε. Διώχτε τους. Σας απαντώ. Σας απαντώ ότι μιλάει ως πολιτικό πρόσωπο, διότι η στόχευση αυτών των δυνάμεων δεν είναι να εφαρμοστεί απλώς το πρόγραμμα, είναι να είναι συνεπής μισό λεπτό. Η κυβέρνηση με τις δεσμεύσεις. Το καταλάβαμε αυτό. Αλλά τους ενδιαφέρει να εμπεδωθεί μια ακραίως νεοφιλελεύθερη, πάλι ακραίως. Δεν πειράζει, ναι. Πολιτική. Μια ακραίως νεοφιλελεύθερη πολιτική και τους ενδιαφέρει να πείσουν περίπου ότι η πολιτική της λιτότητας είναι ένας μονόδρομος, ναι, που δεν χωράει άλλη προσέγγιση. Μας θυμίζουν αυτά που ακούγαμε παλιά περί του τέλους της ιστορίας. Αυτό, είναι, αυτό γιατί είναι μια άκρος ιδεολογική και πολιτική στόχευση. Δεν συμφωνώ με το τέλος της ιστορίας εγώ, ούτε με αυτά, αλλά όμως ούτε το τέλος της πολιτικής, ούτε το τέλος των ιδεολογιών. Εγώ πιστεύω το εξής όμως. Ότι εδώ απέναντί μας, σαν Έλληνας, έχουμε ας πούμε ένα σύστημα. Τους δανειστές. Τι πάει να πει δεν είναι δική μας πολιτική. Αυτά που περάσατε εσείς δεν μπορούσε να τα περάσει ούτε με σφαίρες η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ. Αυτά, είναι, που, επειδή, αυτά που περάσαμε επειδή, εμείς που είναι περάσατε, πολύ πιο light, πολύ πιο ήπια δεν έχει σημασία, από αυτά τα οποία πέρασε με βία, με ΜΑΤ. Με βία, με ΜΑΤ. Θυμόσαστε ότι ένα πλεόνασμα αυταρχισμού από το 10 τουλάχιστον μέχρι το 12 που υπήρξαν, όχι θέλω να πω δηλαδή, και μια ακραία πολιτική λιτότητας, η οποία αποστέρισε από την ελληνική οικονομία το 25% του εισοδήματός του. Τώρα χαμογελάει ο κόσμος. Το 25% του εισοδήματός του. Άρα λοιπόν, αν συγκρίνουμε με καθαρά ποσοτικά κριτήρια, η πολιτική η οποία εφαρμόζεται επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προφανώς δεν ξεφεύγει από το να είναι μια πολιτική λιτότητας, αλλά σε σχέση, μιλάμε ποσοτικά κριτήρια, αν το συγκρίνει με αυτά που υπέστη ο ελληνικός λαός, πραγματικά όμως είναι πολύ χρόνια, πιο ήπια. Ένα λεπτό πολύ όμως, πιο ήπια. Να μ' αφήνετε να αυτό ρωτάω. Αυτό πιστοποιείται από τα ίδια τα νούμερα. Λοιπόν. Η ανεργία στο 1,5 εκατομμύριο. Το 25% της απώλειας του ακαθάριστου εθνικού προϊόν. Εσείς οι 13 ότι μειώσεις της συντάξης. Η μείωση του κατώτατου μισθού δια νόμου στον ιδιωτικό τομέα. Λεπτό. Οι απολύσεις των σχολικών φυλάκων. Η κακή άνθρωποι αυτή της επαράτου δεξιάς. Περιμένετε όμως. Οι δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κλείσανε. Όλα αυτά ως μεγέθη. Μα δεν ανατρέψαμε εμείς. Τίποτα δεν κάναμε. Δεν ανατρέψαμε εμείς. Συνεχίσατε μία πολιτική. Αλλά επειδή είπατε, επειδή συγκρίνατε, επειδή εγώ απαντάω με αυτά τα στοιχεία. Επειδή είπατε ότι βάλατε το θέμα της σύγκρισης των δύο περιόδων. Όχι, και επαναλαμβάνω, μπορεί περίοδο να μην ξεφεύγει από την λογική αυτή η πολιτική. Όχι, δεν έβαλα αυτό το ζήτημα. Συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Αλλά δεν συγκρίνεται έβαλα με αυτά το ζήτημα, τα οποία έβαλα, ανοίξανε το δρόμο για την παρακαλώ, πολιτική και με τις τεράστιες πολιτικές ευθύνες του το ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Όπως παλιά τώρα στα αμφιθέατρα που. Ποια αμφιθέατρα, δεν είμαστε αμφιθέατρο. Όχι, άλλο λέω. Στο δροσερό στούντιο. Να πει τίποτα. Στο δροσερό στούντιο. Θέλω να. Έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις μαζί και έχουμε κάνει και διαδραστική συνέντευξη. Μία από τις πρώτες που έγινε πριν από μερικά χρόνια. Αν θυμάστε. Να την ξανακάνουμε, ναι. Λοιπόν. Στο New Post την είχαμε κάνει, ναι. Με κάμερες κτλ. Πάει καλά. Πάει καλά. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εσείς ο ίδιος μιλήσατε για λιτότητα καταρχάς. Πριν από ένα λεπτό. Το επανέλαβα. Μιλήσατε για λιτότητα. Που σημαίνει. Μην μου λέτε τώρα και το λέτε στον ελληνικό λαό, παιδιά, δεν είναι η δική μας πολιτική, αυτή είναι κάποιου άλλου.
τότε εσείς τι παριστάνετε? Είσαστε δηλαδή οι μαριονέτες που κινούν τα νήματα οι Ευρωπαίοι και ασκείτε μια πολιτική που δεν τη θέλετε προς Θεού, αλλά από εκεί και πέρα την ασκείτε γιατί σας την επιβάλλει κάποιος? Έχω ακούσει κατά καιρούς, τα έχω σημειώσει. Έχω ακούσει για, που υποστηρίζουν πάρα πολύ και λένε, μιλάτε για εκβιασμούς, μιλάτε για με τον πιστόλι στο κρόταφο, μιλάτε για χίλια δυο πράγματα, τα οποία όμως ή τα θέλετε ή δεν τα θέλετε, κύριε Υπουργέ. Εάν δεν σας κάνει αυτή η συμφωνία, εάν δεν σας κάνουν αυτοί οι συνεταίροι που έχουμε, γιατί δεν τους διώχνετε? Γιατί δεν το αλλάζετε το σκηνικό? Γιατί υπόκειστε σε αυτή τη διαδικασία μιας καθαρά οπορτουνίστικης λύσης? Οι ποσοτικές συσσωρεύσεις των 2,5 ετών φέρανε μια ποιοτική αλλαγή στο κόμμα σας. Η εξουσία ήταν ο απόλυτος ιδεολογικός σας αποχυμωτής, κύριε Υπουργέ. Ωραία. Είναι ή δεν είναι έτσι? Βάλατε το ερώτημα. Αφού, με βάση αυτά που μου είπατε. Βάλατε το ερώτημα. Ναι, για να μην το κάνουμε όπως το κύριο Αυτιά που μιλάει. Όχι, 18 όχι, λεφτά εκείνο. Εγώ δεν μιλάω. Άμα μετρήσουμε, έχετε εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν με αφήνετε λοιπόν, να κάνω. Θα μα συγχωρέσει ο κύριο Αυτιά, λέμε το λέμε χαρακτολογώντας. Γιώργος κάνει τη δουλειά του σωστά. Νομίζω ότι προσπάθησα και πριν να σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα και να απαντήσω σε μια πραγματική αντίφαση η οποία διατρέχει αυτή την κυβέρνηση. Μα πιστεύω ότι πείθει αυτό που λέτε. Δεν ξέρω αν πείθει αυτό. Τον άνθρωπο που παίρνει 300 ευρώ σύνταξη. Αυτό θα το κρίνει, αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Και εσείς βέβαια ως δημοσιογράφος, αλλά εκφράζοντας την άποψή σας. Όχι την άποψή μου. Αλλά την άποψή σας λέω ως δημοσιογράφος και ο ελληνικός λαός ως κριτής όλων μας. Και κυρίως των πολιτικών δυνάμεων. Ναι. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Τι θα έπρεπε να κάνει λοιπόν η κυβέρνηση τότε, το καλοκαίρι του 2015, να επιλέξει μία τυφλή σύγκρουση και να υλοποιήσει το σχέδιο Σόιμπλε που ήθελε να την πετάξει και που δεν ξέρω εάν έχει φύγει και πάνω από το τραπέζι? Δεν έχει τώρα φύγει που το μιλάμε, δεν νομίζω που ήθελε να την πετάξει έξω από την, Ευρωζώνη. Αυτό θα ήταν καλύτερο. Όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για τα γεωστρατηγικά και για τα γεωστρατηγικά. Ποιος έφτασε στα σημεία εκεί? Ο κύριος Βαρουφάκης, βέβαια. Ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Σιμίτης. Ναι. Ο Καραμαλής, όλοι σύμφωνοι. Όλοι προηγούμενοι. Εγώ σας λέω ότι όλοι φταίνε. Αυτοί φτάσανε. Με συγχωρείτε. Είναι αυτοί που τρώγανε με 10 μασέλες. Ναι, ήταν λεπτό. Αυτοί που υπερχρεώσαν τη χώρα. Όχι, αυτό είναι. Εμείς την χρεώσαμε είναι τη χώρα. Είναι πολύ αφοριστικό. Εμείς την χρεώσαμε είναι τη χώρα. Είναι αφοριστικό αυτό. Πόσο στήχησε το ελληνικό μετρό? Είναι αφοριστικό. Το ελληνικό μετρό στην Αθήνα πόσο στήχησε? Γιατί στήχησε 5 φορές παραπάνω από ό,τι στην Ισπανία και την Πορτογαλία? Ποιος έκλεψε? Να τον βάλετε φυλακή. Γιατί μας το λέτε? Δεν έχετε δει, τις εξεταστικές που γίνονται? Τι εξεταστικές γίνονται? Οι οποίες αναδεικνύουν νομικές και πολιτικές ευθύνες. Μόνο ο Άκης Χατζόπουλος πήγε φυλακή και πέταξε δική του από την κυβέρνηση Σιμίτη. Αυτή πήγανε. Διότι το σύστημα φροντίζει να σβήνει και τα ίχνη. Μα τώρα το σύστημα σβήνει τα ίχνη. Αυτή είναι κλέφτες. Μα τώρα δεν γίνεται ζήτηση έτσι. Και παρόλα αυτά. Και παρόλα αυτά, παρόλο ότι γίνονται προσπάθειες για να αποκαλυφθούν αυτά τα πράγματα, αυτό το σύστημα το παλαιό έχει και έναν άλλο σύμμαχο. Ναι. Αυτούς οι οποίοι νυχθημερών προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Σύμφωνοι. Και είναι η συνωμοταξία της ενημέρωσης, της ναι. κυρίαρχης ενημέρωσης. Ναι. Με πρώτο πάλι και κύριο. Θέμε. Εσείς μην μου πείτε ότι. Πάλι εμείς θέμε. Μην μου πείτε λοιπόν ότι όλοι, ότι όλοι οι συνάδελφοι. Μα στη δημοκρατία, όλοι τι θέλει λέει ο καθένας. Βεβαίως ότι θέλει ο καθένας. Θα του πω, άρα και εγώ θα λέω ότι θέλω. Σαφώς. Μαλί μόνο. Έτσι δεν είναι. Με αυτό όταν μην μου πείτε λοιπόν. Μην μου πείτε λοιπόν. Πιάστε κάτω και δείτε τι γίνεται. Με συγχωρείτε, για να μην μιλάμε και δύο μαζί. Γίνεται αυτή τη στιγμή μια εξεταστική για την υγεία. Και ακούω και διαβάζω δημοσιεύματα πάρα πολλά για αποκαλύψεις και τα λοιπά. Ωραία. Εγώ δεν έχω λόγο να το αμφισβητώ αυτό που αποκαλύπτεται κάθε φορά στο κομμάτι αυτό, γιατί δεν είμαι εκεί πέρα. Οφείλω να πιστέψω και το ρεπορτάζ και όλα αυτά που λέγονται και από εφημερίδες που δεν είναι αντίθετοι στον πολιτικό σας χώρο. Από αυτούς που θα μόλις τελειώσει αυτή η εξεταστική, θα πάνε φυλακή κάποιοι? Δηλαδή, μήπως έχουν παραγραφεί κάποια δικαιώματα και γίνονται εξεταστικές, όχι μόνο από εσάς, αλλά γενικότερα το για το Θεαθήνε? Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Τότε γιατί τους λέτε κλέφτες? Και ευτυχώς είμαστε ακόμα σε ένα πολίτευμα κλέφτες, που υπάρχει. Όχι, πολιτικές ευθύνες μιλάω. Ένσταση. Πολιτικές ευθύνες εκ του αποτελέσματος. Πολιτικές ευθύνες, εντάξει, μπορεί να τις αποδώσετε. Και αυτές τις πολιτικές ευθύνες πρώτα απ' όλα τις απέδωσε. Μισό λεπτό. Αν λέτε κλέφτες, μίλησα για πολιτικές ευθύνες και ονόμασα τους προηγούμενους πρωθυπουργούς. Ναι. Και κριθήκαν αυτοί. Αυτή είναι πολιτική ευθύνη. Έχει κριθεί αυτή η πρωθυπουργή. Έχουν κριθεί αυτοί οι πρωθυπουργοί. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς έχουν το θράσος εδώ απέναντι να μαζεύονται και αναφέρομαι στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και με αλαζονία που θυμίζει την εποχή που ήταν επί των ημερών τους, βγαίνουν χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, κάνουν ένα reunion. Του παλιού. Για τον Βαρουφάκη. Σε τι πράγμα? Για την περίοδο που τα είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Σε τι ότι πράγμα? Εμείς και εν πάση περιπτώσει, ήταν μια αυταπάτη αυτό και. Αν
Την πατήσαμε. Άρα τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει στοιχεία αυτοκριτική αυτό εντάξει, που τώρα, τώρα δεν μου δικαιολογεί. Ακούσατε τίποτα, ποτέ όμως τον κύριο Βενιζέλο χθες να πει έστω ότι έσφαλα σε κάτι? Κυβερνάει πουθενά ο κύριο Βενιζέλο. Είναι τίποτα. Κυβέρνηση. Μα είναι τίποτα. Και διέλυσα τα ταμεία, το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό είναι μια απόψη. Ο ίδιο λέει άλλα. Δεν έχει σημασία όμω. Την έδωσε ο Βενιζέλο. Καταλάβατε ή όχι. Ναι ή όχι. Τον ακούσατε ποτέ? Χθες τον ακούσατε απέναντι. Ακούσατε τον κύριο Σιμίτη να πει κάτι? Κύριο Σιμίτης, ο πρωθυπουργός της δίθεν ισχυρής Ελλάδας. Για πηγαίνετε στις Ολυμπιακές. Και απέναντι έχετε μερικές Ολυμπιακές καταστάσεις. Ναι, ναι, το ξέρετε. Ναι, ναι, πηγαίνετε στο Ταϊκβοντό. Για ρωτήστε, έχει άδεια? Ναι. Μπορεί αυτό το πράγμα να αξιοποιηθεί? Γιατί δεν φταίτε εσείς για την 90 αξιοποίηση των Ολυμπιακών να γίνει, το νομίζετε? Επαναλαμβάνω. Εσείς δεν επειδή φταίτε. Βρέθηκα στο Υπουργείο Ενέργειας όχι, και Περιβάλλοντος. Αφήστε τις κυβερνητικές θέσεις. Διαπίστωσα αφήστε ότι το 90% όχι, όχι των ελληνικών πανεπιστημίων, δεν το 90% των ελληνικών νοσοκομείων όχι και η πλειοψηφία των Ολυμπιακών έργων ήταν αυθαίρετα έργα. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα σήμερα υπάρχουνε να μην μπορούν να μπουν σε χρηματοδοτικά όχι, προγράμματα ευρωπαϊκά. Διότι ένα κτίριο για να μπει. Δεν έχω δίκιο. Ακούστε τώρα, σας το λέω τώρα με τα λόγου γνώσεως. Δεν έχετε δίκιο από ποια έννοια? Λοιπόν, υπό την έννοια ότι μπορείτε αυτά να τα νομιμοποιήσετε, να τα κάνετε σωστά και γίνεται, να προχωρήσετε. Γίνεται αυτή ένα η δουλειά. Γίνεται αυτή έχετε ευθύνη, αλλά καταλαβαίνετε, στελέχη σας έχουν ευθύνη για τη μη αξιοποίηση. Τις ατασταλίες δεκαετιών δεν μπορούμε σε συνθήκες δημοσιονομικής κατάρρευσης που δημιούργησαν οι προηγούμενοι από μία μέρα στην άλλη να τις θεραπεύσουμε. Αυτό δεν γίνεται όσο και μάγος να είσαι. Πάντως το PSI υποστηρίζεται στον προϋπολογισμό, μου λέει εδώ ένας φίλος, ότι διέσωσε τα ταμεία. Εγώ δεν θα κάνω, δεν θα κάνω πολιτικές, τέτοιου είδους οικονομικές αναλύσεις. Αλλά εγώ θέλω να σας πάω στο εξής. Είχαμε το θέμα της καθαριότητας. Θα ξανάρθουμε. Ξεκινήσαμε πολύ γρήγορα στα οικονομικά. Ενώ έχουμε θέματα, σας δείξω και ένα ρεπορτάζ. Να πάμε στα σκουπίδια. Έγινε. Εντάξει, αντέβρασαν οι εργαζόμενοι. Λογικό είναι, εφόσον υπεγράφει μια σύμβαση μαζί τους η οποία δεν έγινε αποδεκτή από το ελεκτικό συνέδριο, δεν θα μπορούν να πληρωθούν. Αυτά τα ξεπεράσαμε αυτά. Ένα λεπτό. Τα μεταθέσαμε για το μέλλον. Λάθος κάνετε. Ένα λεπτό. Τώρα με αφήστε να ρωτήσω. Θα μιλάμε με γεγονότα, με γεγονότα έτσι και με ακριβή στοιχεία. Πήγατε ένα νόμο. Εγώ νομίζω στο ποιο νόμο πήγατε? Ένα λεπτό. Συγκεκριμένα πες. Ένα λεπτό. Εγώ νομίζω ότι στο ρεπορτάζ που είχα βγει εδώ από την εκπομπή του Γιώργου Καυτιά λίγο πριν μιλήσατε με τον συνδικαλιστή, ανέλησα πλήρως την έκανα ρεπορτάζ. Είχα τις πληροφορίες μου και ανέλησα ποιος αυτό που θα κάνατε. Πολύ έκανα λάθος πουθενά? Στο τότε ρεπορτάζ. Ναι, ναι. Όχι, σε αυτό που λέτε τώρα. Θα σας πω σε αυτό ποιο, που λέτε. Ποιο είναι το λάθος? Τους πάτε σε μία. Όχι σε αυτό που κάνετε. Λέω, για να λύσετε το πρόβλημα, τους λέτε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, θα πάτε με αυτή τη διαδικασία, με ένα νόμο, για να μονιμοποιηθείτε και να σταματήσει. Όχι, όχι, αυτό όχι, όχι, είναι λάθος προσέγγιση. Μα, είναι λάθος προσέγγιση. Θα το προσεγγίσω όπως θέλετε εσείς τώρα. Μα δεν, μισό λεπτό. Μιλάτε με τον υπεύθυνο υπουργό, ναι, ο οποίος έκανε όλες τις συνεννοήσεις. Μα αυτό δεν κάνατε. Μα μισό λεπτό. Και χρησιμοποιείτε φράσεις οι οποίες δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να εγώ το είμαι πω εδώ για να πω ακριβώς ναι, πώς είναι. Να μου δω, δίνετε αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστώ. Να δούμε τι έχει περάσει στον κόσμο. Μα τι έχει περάσει στον κόσμο εξαρτάται και από αυτούς οι οποίοι παραμορφώνουν τα όχι, στοιχεία και την πραγματικότητα. Αν κοιτάξετε Σάββατο και Κυριακή, τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε αυτή την υπόθεση μάλιστα όλων των έγκριτων εντός εισαγωγικών εφημερίδων, δηλαδή, θα δείτε ότι λένε τα πράγματα τα οποία δεν έχουν, απέχουν παρασάγκας. Έχετε μόνο εσείς δίκιο? Όχι. Δεν δέχεστε την κριτική? Μισό λεπτό. Δεν δέχεστε την άλλη άποψη? Μια σύμβαση, δημοκρατία δεν υπήρχε έχουμε. Μια σύμβαση η οποία έλεγε 31/12/17. Αυτό ήταν γνωστό. Την είχε υπογράψει ο Κατρούγκαλος. Ήτανε, την είχε ξεκινήσει αυτή δεν η υπόθεση. Δεν το ήξερε ο κ. Κατρούγκαλος αυτό. Έγκριτος νομικός και όπως λέτε και εσείς για μας, έγκριτοι δημοσιογράφοι και τα αρέστα, ο έγκριτος νομικός και συνταγματολόγος δεν το ήξερε? Επαναλαμβάνω. Ρωτάω, το ήξερε ή δεν το ήξερε? Προφανώς για να γίνει αυτή η ρύθμιση δεν υπολόγιζε ότι θα υπήρχε μια τέτοια απόφαση αυτά πάτε του ελεκτικού συνεδρίου. Πάμε παρακαλώ. Αλλά προσέξτε να δείτε. Έγινε αυτό. Το μονιμοποίηση δεν κατάλαβα που προκύπτει. Ότι το ασέπτη το θέλετε. Άλλο. Για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους μιλάω αυτή τη στιγμή. Για αυτούς μιλάω κι εγώ. Τι σημασία έχει? Το ΑΣΕΠ κάνει έναν ανοιχτό διαγωνισμό, στον οποίο μπορεί όχι, να κατέβει. Δεν λέω να μονιμοποιήσετε αυτούς ακριβώς έτσι είναι. Όχι. Άρα, διαβάστε λοιπόν και το μήνυμα που έχετε, γιατί κάποιοι μπορεί να σας θέτουν και ερωτήματα και είναι καλό αυτό. Άρα λοιπόν. Μισό λεπτό. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, είχαμε. Όχι, δεν λέω. Θέλετε να πω σε ένα λεπτό? Δεν πάω να αφήσω την ερώτηση. Το ερώτημα είναι το εξής. Τους λέτε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εμείς, με βάση τον νόμο και βάση όλα αυτά, δεν μπορούμε να σας μονιμοποιήσουμε ή να κάνουμε καινούργιες συμβάσεις από αυτούς τους όρους και με βάση την απόφαση του δικαστηρίου. Ναι ή όχι, μέχρι τώρα. Άρα, προτείνουμε να πάμε σε μια ανοιχτή διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ
και να μας φέρουν οι δήμαρχοι της. Η ανάγκη αυτή υπάρχει ανεξαρτήτως του προβλήματος. Βεβαίως. Διότι για πρώτη φορά από το 2010 γίνεται διαγωνισμός για να πληρωθούν αυτές οι θέσεις με μόνιμο τακτικό προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ. Θα σας δικαιώσει αυτό που θα πω και θα σας στενοχωρήσω, γιατί θα σας δικαιώνει κάποιος δημοσιογράφος, στενοχωριέστε εσείς. Λοιπόν, τώρα, τους λέτε, λοιπόν, θα πάμε μέσω ΑΣΕΠ. Άρα, το αποτέλεσμα αυτού του διαγωνισμού, κύριε Υπουργέ, θα βγει πέρα τον Γενάρη, το Μάρτι. Θέλει ένα οχτάμινο, οπωσδήποτε. Το αργότερο θα το αργότερο, το Μάρτιο θα έχουμε κτλ. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι θα είναι οι ίδιοι που είναι τώρα μέσα. Στο διαγωνισμό. Όχι. Εννοείται. Τα αποτελέσματα αυτού του διαγωνισμού. Άμα ήταν όλοι οι ίδιοι, τότε τι διαγωνισμός θα ήταν αυτός. Άρα. Προσέξτε λοιπόν. Άρα. Εμείς προσπαθήσαμε. Δεν μεταθέσατε το πρόβλημα. Δεν του στολίσατε σε αυτού το πρόβλημα. Συγγνώμη. Μια παράταση του δώσατε. Εσείς δηλαδή τι εισηγήσετε. Ότι επειδή υπήρξε μια σύμβαση, θα έπρεπε αυτομάτως όλοι να μονιμοποιηθούν. Είναι αυτό το οποίο κατέριψε το δικαστήριο. Ναι. Το δικαστήριο τι είπε. Εγώ τι ότι με τις δύο παρατάσεις που κάνετε, ουσιαστικά πάτε να τους μονιμοποιήσετε. Αυτό είναι αντισταγματικό. Άρα λοιπόν, εμείς έπρεπε να λάβουμε. Στην απόφαση του δικαστηρίου. Πρώτα απ' όλα. Αυτό δεν μου λέτε. Ταυτόχρονα τι λέμε. Ότι αυτοί όμως άνθρωποι έχουν εξασφαλίσει μια επαρκή εργασιακή εμπειρία και άρα θα πρέπει να μοριοδοτηθούν για αυτή την εμπειρία. Πώς θα του πείσετε το ΑΣΕΠ να το κάνει αυτό. Μέσω της διάταξης του νόμου που υπήρξε αυτή τη στιγμή. Είναι σωστό. Βεβαίως. Γιατί αν γίνουν ενστάσεις μετά και για τις υπόλοιπες συμβάσεις που υπάρχουν. Μισόλυτα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν αυξήσετε το όριο ηλικίας. Η καλή νομοθέτηση σημαίνει ότι δεν κάθεται ο υπουργός στο γραφείο του με τους συνεργάτες του και από το στομάχι του φτιάχνει μια ρύθμιση. Όχι, δεν λέω αυτό εγώ. Δεν ισχυρίζουμε αυτό. Συμβουλεύεται νομικούς. Ναι, σύμφωνα. Συμβουλεύεται όλους τους θεσμούς. Αλλά πώς θα γίνει το ΑΣΕΠ, ας πούμε, να αλλάξει τα δεδομένα επειδή το ζητάτε εσείς. Άρα λοιπόν. Αλλάζετε το νόμο για τον ΑΣΕΠ, δηλαδή. Όχι, βέβαια. Τότε τι κάνετε. Όχι, βέβαια. Πώς υπάρξει. Θα αλλάξει τα μόρια, πώς θα βάλει μόρια, πώς θα αλλάξει τα όρια ηλικίας. Συγγνώμη. Που τους υποσχεθήκατε. Πώς θα το γίνει αυτό. Έχουν υπάρξει προηγούμενα τέτοιου είδους. Το τελευταίο ήταν για τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ. Ένας πολύ πετυχημένος θεσμός. Ναι. Όπου εκεί υπήρξε κάτι αντίστοιχο. Μια αλλελογισμένη μοριοδότηση που αναγνωρίζει μια πραγματική εργασιακή εμπειρία. Αυτή τη μοριοδότηση δεν την έχουν μόνο συγκεκριμένη σημασία. Έχουν και άλλοι που έχουν δουλέψει κατά καιρούς και που δεν ήταν στις τελευταίες συμβάσεις. Ακριβώς, ναι. Άλλωστε, θέλω να πω ότι δεν πρέπει να δημιουργούμε και μια αντίληψη κοινωνικού αυτοματισμού. Δεν νομίζω ότι αν κάποιοι από τους νυν συμβασιούχους κριθούν ότι δεν έχουν τόσα μόρια όσο κάποιοι άλλοι, οι άλλοι που θα πάνε είναι πλουτοκράτες. Δεν είναι με κανεί αυτό. Μην κολλάμε σε αυτά. Δεν είπαμε ότι άλλοι θα είναι πλούσιοι. Δεν πάει ο Ρόζα μαζί με σκοπίδι γιατί είναι εκατομμυριούχο. Να σταματήσουμε να παίζουμε με μια αντίληψη κοινωνικού αυτοματισμού. Εσεί όμω του δημιουργήσατε αυτό. Αν του πέραν του βάλαμε όλου, μιλάτε για στρατείε κομματικών ημετέρων. Εγώ δεν μίλησα ποτέ, κύριε Σκοπίδι. Γιατί αυτοί είναι Έλληνε πολίτε. Εγώ φακέλου δεν έχω. Εγώ δεν απαντάω σε εσά μόνο. Όχι, όχι. Σε μια δημόσια κριτική. Εγώ φακέλου δεν κρατάω. Καήκαν υποτίθεται οι φάκελοι. Άρα αν είναι κάποιο Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Πασό, Κανέλο, οτιδήποτε με ενδιαφέρει. Είναι Έλληνα πολίτη. Τι παραπεί κομματικό στρατό. Δηλαδή είναι Έλληνες πολίτες αυτοί που διορίζονται. Τι είναι δηλαδή. Κινέζοι και τους φέρνει το η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ ή εσείς. Εγώ ρωτάω κάτι πολύ απλό. Είναι θετικό ότι για πρώτη φορά γίνεται διαγωνισμός. Ναι ή όχι. Είναι θετικό ότι για πρώτη φορά από το 2010 γίνεται διαγωνισμός για μόνιμο προσωπικό μέσα από διάβλητες διαδικασίες. Για πόσα άτομα. Όσα προσδιοριστούν. Και αν μπορούν να τα πληρώσουν οι δήμοι. Το έχετε πει αυτό. Αφήστε να. Πέστε τα εσείς. Ορίστε, αφήνω, ορίστε. Πέστε τα εσείς και εγώ μετά θα κάνω τις ερωτήσεις. Όχι, ο Δήμος. Μα δεν με αφήνετε να σας ρωτήσω. Θα τις κάνω εγώ τις ερωτήσεις. Όχι, όχι. Για να τα απαντήσετε εσείς. Μαζί να τα κάνουμε. Εγώ ρωτάω. Οι Δήμοι θα σας κάνουν προτάσεις και θα πούνε. Μέχρι στιγμής. Θέλουμε 50. Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει προτάσεις για 2.500 άτομα. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ακριβώς. Τους λέμε λοιπόν. Επικαιροποιήστε τους οργανισμούς σας και αν θέλετε παραπάνω προσωπικό μέχρι τέλος Ιουλίου καταθέστε εκ νέου. Νέα λίστα. Μάλιστα, κάποιοι Δήμοι δεν έχουν καταθέσει καθόλου. Ναι, εάν χρειάζονται. Θα πρέπει. Έτσι. Εάν χρειάζονται. Και αν μπορούν να τους πληρώσουν. Μα ούτως ή άλλως θα συμβαίνει και αυτό. Και αν μπορούν να τους πληρώσουν. Η σχέση που διέπει αυτές τις υπηρεσίες είναι μια ανταποδοτική σχέση. Δηλαδή, τι έσοδα έχει ο Δήμος από τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι πολίτες μέσω του λογαριασμού του ρεύματος. Με βάση αυτό το νούμερο, θα πρέπει να έχει και τους αντίστοιχους υπαλλήλους. Δεν τα πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός, δεν τα πληρώνουν οι προϋπολογισμοί των Δήμων. Είπαν ψέματα η πλειοψηφία των συναδέλφων σας όταν μίλησε για νέες. Σήμερα υπάρχει εφημερίδα και λέει βάζουν κι άλλους, τάζουν περισσότερους και θα επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός. Είναι ψεύτες. Μα είπα αυτό εγώ. Είναι ψεύτες. Το λέω να τα ακούσει ο ελληνικός λαός τα ψέματα που αναπαράγονται και από αυτό το κανάλι. Τι είπατε. Και από αυτό. Από την προπαγάνδα που γίνεται και από αυτό το κανάλι. Δεν κάνει κανείς προπαγάνδα. Εγώ σας πω το εξής.
Σας ρωτάω ευθέως, εάν ένας δήμος πράγματι χρειάζεται 15 οδοκαθαριστές. Τους χρειάζεται, ρε παιδί μου, είναι δηλαδή. Ωραία. Οι άνθρωποι αλλιώς δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αλλά δεν έχει να πληρώσει, γιατί δεν βγαίνει το ταμείο. Άρα δεν θα τους πάρει. Μισό λεπτό τώρα. Όχι, ελάτε, μισό λεπτό. Ελάτε να δούμε. Θα τους πάρει ή δεν θα τους πάρει, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν, αυτό. Δεν μιλάμε για 10.000 ανθρώπους, μιλάμε για 6.100. Yeah, εγώ σας είπα για 10. 10.000 ανθρώπους δεν υπάρχουν. Όχι, 10 ανθρώπους θέλει να πάρει ο Δήμος τάδε. Δεύτερο. Αλλά τα λεφτά, αφού μου λέτε είναι τα ανταποδοτικά, και εγώ το πιστεύω ότι είναι έτσι και έτσι πρέπει να είναι. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν θα φτάνει τα λεφτά. Τι θα κάνει αυτός ο Δήμαρχος? Αφήστε με να ολοκληρώσω. Να πάμε στο διάλειμμα για να σας αφήσω μετά. Όχι, σε αυτό να το τελειώσουμε και να πάμε στο διάλειμμα. Ούτως ή άλλως, ποιος τους πλήρωνε αυτούς τώρα? Αυτοί πληρωνόντουσαν. Ποιος τους πλήρωνε? Πληρωνόντουσαν. Από τι? Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτά. Δεν παίρνουν αυτά τα λεφτά, γιατί αυτοί ήταν συμβασιούχοι, πέρανε λίγα. Λάθος κάνεις. Άμα πάνε τώρα με κανονικούς μισθούς και κανονικό μεροκάματο, δεν είναι αλλιώς. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Λάθος κάνετε. Και 10.000 άρα λοιπόν πληρωνόντουσαν. Αλλά προσέξτε, μην κάνετε το λάθος να ταυτίζετε το συνολικό αριθμό των συμβασιούχων. Όχι, δεν το κάνω. Με των μονίμων. Γιατί? Διότι εκεί υπάρχει και εποχικότητα. Από ποιο μέρος είστε? Ποιο μέρος είστε? Εγώ είμαι την Πάτρα. Όχι, από την Πάτρα είμαι εγώ. Το καλοκαίρι λοιπόν υπάρχουν παραθεριστικοί δήμοι όπου ο πληθυσμός τους 20-πλασιάζεται. Αυτοί έχουν άλλες ανάγκες σε προσωπικό. Άρα παίρνουν εποχιακό προσωπικό. Είναι λογικό ότι οι συμβασιούχοι ως συνολικό νούμερο θα είναι παραπάνω από τους μονίμους. Αυτή η σχέση υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Θα υπάρχει και εδώ. Όλα καλά. Εσείς δηλαδή τι ισχυρίζεστε δηλαδή λοιπόν? Τώρα αυτοί που φωνάζουν έχουν άδικο σε όλα. Δεν έχουν καθόλου άδικο. Εμείς μάλιστα με τη λύση που τους εξασφαλίσαμε, ενώ γνωρίζανε ότι 31 12 θα τέλειωνε η σύμβασή τους, τους δώσαμε και 3 μήνες παραπάνω. Και δικαίωμα να υπάρχουν σε έναν διαγωνισμό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι βγαίνουμε καλύτερα από αυτή την κρίση που υπήρξε και ταλαιπώρησε τον κόσμο από ότι όταν μπήκαμε. Πάντως το και αυτό το πιστώνεται η κυβέρνηση. Φεβρουάριο. Το πιστώνεται η κυβέρνηση. Εντάξει, εσείς πολιτικοί. Διότι είστε, για πρώτη φορά πείτε, από το 2010 λοιπόν μπαίνουν οι όροι για να διαμορφωθεί ένα σταθερό καθεστώς στην υπόθεση της καθαριότητας. Το Φεβρουάριο είχατε πει ότι θα τακτοποιηθούν οι συμβασιούχοι όλοι. Υπάρχει το κοινικό, δεν θέλω να το παίξω. Δεν είναι αληθές ούτε αυτό. Ούτε αληθό. Ούτε αυτό είναι. Και να σας παραπέμπω στα πρακτικά της Βουλής και σε όλες τις συνεντεύξεις. Είναι άλλο οι συμβασιούχοι οι συγκεκριμένοι, και εγώ μίλησα για τις δεκάδες άλλους συμβασιούχους που υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια. Για όλους μιλάω. Στη Βουλή έχω πει το εξής. Για 30.000 στη Βουλή σε ερώτηση ποτέ της Νέας Δημοκρατίας είχα πει από πού προέκυψε. Υπάρχει βίντεο. Υπάρχει βίντεο. Αν θέλετε, ναι, μπορείτε να πάτε και στη σελίδα μου στο Facebook, θα το ναι, δείτε. Ναι. Όπου λέω στη Βουλή σε ερώτηση απευθυνόμενος προς συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Πού το είδατε αυτό το 30.000? 30.000 είπα ότι είναι μια δεξαμενή συμβασιούχων. Κάποιοι από αυτούς. Το είπατε το 30.000. Μα το όχι όμως ότι αυτοί όλοι θα γίνουν ξαφνικά αορίστου χρόνου. Αλλά το αντίθετο ακριβώς είπα. Ότι κάποιες από τις απορισμένες προϋποθέσεις πρέπει να δούμε. Αυτοί που είναι 15 χρόνια, ναι, που είναι 11 άλλο, χρόνια, 12 είναι χρόνια. Αυτούς που το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τους είχαν πολιτικούς ομήρους. Και εσείς τους έχετε. Τους είχαν εκλογική πελατεία. Μα και ο Κατρούγκαλος έκανε λοιπόν πολιτικούς ομήρους. Καλά τώρα. Όταν μπερδεύουμε έκανε τώρα τη Λάρισα με τις χαρτοπετσέτες. Όχι, δεν μπερδεύουμε καμία Λάρισα με χαρτοπετσέτες. Ο Κατρούγκαλος θα μπερδεύει. Λέμε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι με διαρκώς ανανεούμενες συμβάσεις που έχουν πάρα πολλά χρόνια και δουλεύουν, ναι, στη λυρική σύμφωνο, σκηνή, ναι, ναι, στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, ναι, ναι, στο βοήθεια το σπίτι, ναι, στην φροντίδα των ηλικιωμένων, ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτούς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να συμφωνήσουμε στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων να τους και να τους εντάξουμε σε ένα, όχι, καθεστώς, σε ένα καθεστώς αορίστου χρόνου, αναγνωρίζοντας με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία ότι δεν είναι συμβασιούχοι. Ναι. Και εδώ έχουμε κάνει το σφάλμα της κατάχρησης της έννοιας της σύμβασης. Ναι. Άρα θα πρέπει μετά να τους αναγνωρίσουμε την πραγματική τους εργασιακή για τα κανάλια, σχέση. Για τα κανάλια και εσείς όπως θέλετε τα λέτε. Καλά. Τη μία είναι 30.000. Το είπατε το 30.000. Εγώ τώρα το είπατε. Ότι είναι 30.000 συμβασιούχοι. Γιατί οι συμβασιούχοι είναι πολύ παραπάνω με αυτούς που χρηματοδοτούν. Η δεξαμενή που θέλετε να. Λέμε από τη δεξαμενή που θα πρέπει. Για να περάσει η δεξαμενή αναφορά. Ναι. Αλλά όχι ότι είπαμε όλοι. Εσείς πριν από λίγο είπατε, αναμασώντας και αναπαράγοντας, ναι, μια αδιασταύρωτη είδηση, ότι εγώ έχω πει ότι θα γίνουν 30.000 αορίστου. Και λέω, δεν ξέρω, μάλιστα καλό τα υπόλοιπα κόμματα. Όχι, αυτό το έχω διάβασα, πει και προς τον κύριο Βορύδη και προς τις άλλες δυνάμεις. Ναι. Ελάτε κάτω σε διακομματικό επίπεδο. Άλλωστε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολλά χρόνια και αν μπήκανε, δεν ξέρω, ναι, μέσα από ποιες διαδικασίες. Ναι. Δεν ήταν η κυβέρνησή μας τα πράγματα. Ελάτε να δούμε τα κριτήρια. Εσείς το λύσατε, δηλαδή, το πρόβλημα των συμβασιούχων τώρα. Αυτό πάμε να κάνουμε. Δεν το λύνετε έτσι. Αυτό πάμε να κάνουμε. Κάναμε ένα βήμα στην καθαριότητα.
και θα το ολοκληρώσουμε και στους υπόλοιπους τομείς. Τι λέτε τώρα, βλέπετε λοιπόν, ότι το λέτε και έτσι, το λέτε και αλλιώς. Τώρα τι μου λέτε, ότι και στους υπόλοιπους συμβασίους που υπάρχουν με τα κριτήρια που θέσατε προηγουμένως. Κύριε Χατζή, αυτό δεν είπατε. Τι γλώσσα μιλάτε? Εγώ, ελληνικά. Ελληνικά, πατρινά, διάλεκτο. Σας λέω λοιπόν ότι θα βρούμε κριτήρια. Αυτό λέω κι εγώ. Άρα. Άρα τι, κακό είναι αυτό? Καλό. Διαφωνείτε. Είναι. Άρα το λέτε αυτό. Διαφωνείτε με αυτό να το πράγμα. Να το πείτε σε αυτούς που ακούνε. Διαφωνείτε τώρα με αυτό το πράγμα. Εγώ να διαφωνώ. Μα εγώ το έχω πει πολύ περισσότερο. Εγώ συναντιέμαι με εργαζόμενους, με σωματεία. Το γραφείο μου είναι ανοιχτό. Είμαι από τους υπουργούς που βλέπω τον κόσμο. Ναι, εντάξει. Ούτε τους προσεγγίζω μέσα από ψεύτικα ρεπορτάζ. Άρα είναι. Τους βλέπω face to face. Άρα υπάρχουν κάποιοι με ψεύτικα ρεπορτάζ υπουργοί? Όχι. Και δεν βλέπω κάποιοι δημοσιογράφοι πάντα. Ναι. Εμείς θέμε πάντα. Έτσι. Λοιπόν, η δημοκρατία λειτουργεί όταν ο τύπος είναι ελεύθερος, κύριε Σπουλέτη, και το ξέρετε πολύ σωστό καλύτερα αυτό, από μένα. Και όχι κατευθυνόμενος. Τώρα με συγχωρείτε. Και όχι στην υπηρεσία βλέπετε επιχειρηματικών συμφερόντων. Βεβαίως, σωστά το λέτε. Αλλά θα σας πω το άλλωστε, δεν είχε πει από τη δικιά μας παράταξη κάποιος για ταβαντζίδες. Ναι, ο Καραμαλής το είπε. Ο Καραμαλής, του οποίου μάλιστα είστε και φίλα προσκύμενο. Φίλος του είπε. Ο προσκύμενος ιδεολογίας είναι άλλα πράγματα. 30.000 συμβασιούχους. Στην ΕΡΤ το άκουσα. Δεν πιστεύω η ΕΡΤ να κάνει προπαγάνδα εναντίον της κυβέρνησης. Δεν ξέρω τι. Σας έδειξα και πριν και από λίγο το βίντεο. Δεν το είπα εγώ αυθαιρέτως. Δεν γνωρίζω τι ακούσατε. Σας εξήγησα και λέω τι υπάρχει επίσημα καταγεγραμμένο σε συνεντεύξεις στη Βουλή. Τι άλλο να πω. Να το κλείσουμε ως εξής. Αυτό για να το πείτε εσείς και να μείνει ως δική σας δήλωση. Αυτοί οι συμβασιούχοι 30.000 συνδεξαμενοί, θα φροντίσετε αυτούς τους ανθρώπους με διάφορα νομικά, με διάφορους τρόπους, με κάποιο νομικό πλαίσιο τέλος πάντων, να τους κάνετε τις συμβάσεις του αορίστου χρόνου γιατί χρειάζονται? Αυτό θέλω να ρωτήσω εγώ. Ωραία, απαντώ. Αλλά αφήστε με όμως να ολοκληρώσω την απάντησή μου όπως εγώ νομίζω καλύτερα. Ναι, δεν θέλει πολύ χρόνο για να πάμε στα οικονομικά. Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποια κοινά αποδεκτά κριτήρια κάποιων ανθρώπων που μέσα από συνεχώς ανανεούμενες επί πάρα πολλά χρόνια συμβάσεις καλύπτουν τις ίδιες θέσεις και απασχολούνται σε δήμους, στο δημόσιο τομέα, σε ευρύτερο δημόσιο τομέα και να αποκαταστήσουμε την πραγματική εργασιακή τους σχέση η οποία δεν ορίζεται μια σχέση μέσω κάποιας σύμβασης. Ποια θα είναι αυτά τα κριτήρια? Ποια να συμφωνήσετε, διευκρινίστε το. Καταρχήν, εμείς θέλουμε να έχει αυτό μια διακομματική συνένεση. Μάλιστα, και να βάλουμε το ΑΣΕΠ μετά. Εντάξει, okay. Με βάση αυτά τα κριτήρια. Ναι, είπατε να συμφωνήσουμε, να δούμε ποιοι είναι οι άλλοι. Ναι, το είπα πλευρές και πριν, καλά κάνετε και με ρωτάτε. Να το διευκρινίσουμε. Ναι. Καλά κάνετε και με ρωτάτε. Okay. Και να βάλουμε τα κριτήρια και να πούμε, δεν μπορούμε να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους σε μια διαρκή ομοιρία. Αυτοί καλύπτουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες. Μάλιστα. Ποιος θα είναι αυτός ο αριθμός? Θα διαμορφωθεί μετά την αποσαφήνιση των κριτηρίων και μετά βέβαια θα διαμορφωθεί και κυρίως από το ΑΣΕΠ. Δεν θα γίνει αυτό με υπουργική απόφαση. Όχι. Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται ήδη. Α, μάλιστα. Άρα δεν μιλάμε για ένα πρόσθετο κόστος. Ουσιαστικά στην καταγραφή των απασχολουμένων στο ελληνικό δημόσιο, από εκεί που είναι στην κατηγορία των συμβασιούχων, θα πάνε στην κατηγορία το των αορίστου. Ερώτηση. Αυτό είναι κοινωνικά δίκαιο, είναι μάλιστα ορθό, είναι, εντάξει, και μάλιστα θα εξηγιάνει και αυτή επίθετα την κατάσταση. Ρωτάω του αριθμού των συμβασιούχων που είναι ένα θολό τοπίο. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το νούμερο που αυθαίρετος όπως λέτε εσείς ελέγχει το 30.000. Όχι, λέω ότι οι δεξαμενοί, οι συμβασιούχοι συνολικά είναι γύρω στις 75 κατά ποσοστό. 80.000, ναι. 75.000. Ναι. Μέσα εκεί λογίζονται και οι αναπροσδιάσεις καθηγητές. Δεν έχουν συνέχεια. Α, όχι, δεν έχει σχέση αυτό. Τι σχέση έχει, μάλιστα, μην τα κάνουμε όλα φραπέ. Όχι, ρωτάω. Επειδή είναι ζέστη σήμερα, τα ανακατεύουμε όλα. Εσπρέσο, φρέντο. Λοιπόν, ναι. Μέσα εκεί είναι και οι αναπληρωτές καθηγητές. Τα πάντα όλα. Και αυτοί οι οποίοι πληρώνονται από το ΕΣΠΑ. Ναι. Άρα δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάτε για τις άλλες περιπτώσεις. Πόσοι μπορεί να είναι αυτοί? Λέω λοιπόν αυτού που λέτε εσείς, δηλαδή. Ότι περίπου λοιπόν η μισή από αυτούς πρέπει να προσεγγίζουν σε κάποια καταρχήν κριτήρια. Θα δούμε λοιπόν ποιοι, προφανώς, ναι, επί πόσα χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό πρέπει να είναι μια πολύ σοβαρή, σαφής, διαφανής διαδικασία και εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν ακόμη καλύτερο να είναι κοινά αποδεκτή. Αυτό η Τρόικα το αποδεχτεί, πιστεύετε? Προσέξτε, επειδή δεν γιατί μιλάνε. Υπάρχει ένα θέμα αυτό, έτσι. Θα αποδεχτούν οι συνεταιροί. Ως προς, και κάνω μια γέφυρα και με το προηγούμενο, ως προς τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, επειδή μιλάμε για ανταποδοτικές υπηρεσίες, δεν χτυπάνε στον κανόνα του 1:4. Μήπως όμως αυξήσει το δημοτικά τέλειο ορισμένοι δήμαρχοι? Αφού στη βάση των σημερινών εσόδων
μιλάμε αυτή τη στιγμή για αυτές τις λήψεις. Αυτό να... είναι πολιτική απόφαση του κάθε δημάρχου. Όχι, υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι τα αυξάνουν, υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι τα μειώνουν. Και ανάλογα δίνουν αντίστοιχες υπηρεσίες στους πολίτες τους. Ναι, το κατάλαβα αυτό. Εντάξει, όταν μιλάμε για αυτοδιοίκητο συνταγματικά κατοχυρωμένο, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος αποφασίζει για τον τόπο μήπως, του. Στα θέματα που τον αφορούν. Όμως, επειδή τώρα έχει 4 και πει ότι θέλω 8, αυτή η επιβάρυνση πάει στους πολίτες μέσω των δημοτικών τελών. Αυτό ρωτάω. Δεν φαντάζομαι ότι αυτό δεν το σκέφτεστε. Επαναλαμβάνω. Δεν το σκέφτεστε αυτό. Επαναλαμβάνω. Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται στη βάση των σημερινών δεδομένων. Άρα. Το νούμερο θα προκύψει με βάση τα σημερινά έσοδα και όχι με μια επιπλέον επιβάρυνση. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Των πολιτών. Πάμε σε ένα θέμα για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Έγινε ένα Eurogroup το προηγούμενο διάστημα και η κυβέρνηση είχε πάει εκεί με κάποιους στόχους. Από δηλώσεις σας, εγώ θέλω να τις διαβάσω τώρα μία-μία, τις έχω όλες εδώ. Φαίνεται ότι δεν είστε και πολύ ευχαριστημένος. Θέλατε περισσότερα πράγματα να κερδίσουμε. Η ποσοτική χαλάρωση δεν επετεύχθη. Για το χρέος, μισόλογα τα γνωστά που κάνουν οι Ευρωπαίοι, δεν ρίχνω δίκιο σε αυτούς. Όφυλα να έχουν βρει λύση και αυτοί μαζί με εμάς και εμείς να είμαστε συνεπείς. Θέλω να μου πείτε αν οι στόχοι που από την αρχή είχαν τεθεί, κύριε Υπουργέ, επετεύχθησαν και αν εσείς προσωπικά είστε ευχαριστημένος από την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται από το Eurogroup και μετά. Και θα κλείσουμε με αυτό τη σημερινή μας συζήτηση. Πω, στο τελευταίο Eurogroup πετύχαμε πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία μπορούσαμε να συμφωνήσουμε στις 22 Μαΐου. Έχουμε μια αισθητότατη βελτίωση στο περιεχόμενο της συμφωνίας. Και αυτό αποτυπώθηκε και ως προς την δυνατότητα συγκρότησης αναπτυξιακής τράπεζας, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δημόσια αναπτυξιακή τράπεζα, και στην περαιτέρω συμφωνία μιλάμε, λοιπόν, και στην περαιτέρω αποσαφήνιση και δέσμευση από μεριάς τους για τα ζητήματα του χρέους, παρόλο ότι υπάρχει μια ασάφεια και είναι προφανώς κατώτερα το αποτέλεσμα των προσδοκιών μας, προφανώς. Δεν είναι το ίδιο αυτό που θέλαμε και είχαμε θέσει το Νοέμβριο του 2016 ή το Δεκέμβριο, αλλά επαναλαμβάνω, είναι πολύ πιο καλά από ότι στην συμφωνία του 22 Μαΐου. Άρα αν κλείναμε τη συμφωνία το Δεκέμβριο θα ήταν καλύτερα, κύριε Υπουργέ. Όχι. Θα σας πω δεν γιατί. Το πιστεύετε όχι, αυτό. Όχι. Διότι η συμφωνία δεν έκλεισε το Δεκέμβριο με ευθύνη των δανειστών. Για λόγους πολιτικών σκοπιμοτήτων. Όχι απέναντι στην ελληνική μονοκινητική κυβέρνηση, αλλά και λόγω του εκλογικού κύκλου, τις εκλογές τους, τις δικές τους κοινωνίες. Κάνουν πολιτική στο όνομα της Ελλάδας, στο εσωτερικό τους. Αλλά όμως, και τελειώνω. Ένα πραγματικά τελευταίο θέλω να θέσω. Για πρώτη φορά έχουμε τόσες πολλές αξιολογήσεις ξένων οίκων, τραπεζών και τα λοιπά που μιλούν για θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, μια πτώση στα ελληνικά spreads και μια αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας. Άνθρωπος της αγοράς. Είναι αλήθεια αυτά που λέω. Έχουν συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες. Εγώ άλλο θέλω να πω. Επειδή είστε άνθρωπος της αγοράς, άρα λοιπόν να τα αξιολογήσουμε. Η φορολογία και όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα σας βρίσκουν σύμφωνο στη μεσαία τάξη η οποία τίνει να εξαφανιστεί, κύριε Υπουργέ? Εγώ αυτή σας είπα, η μεσαία τάξη δεν με βρίσκει σύμφωνο, δεν με βρίσκει σύμφωνο συνολικά το μείγμα αυτής της πολιτικής. Τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Βενιζέλο βρίσκει σύμφωνο. Ασκείτε, όμως. Και αυτοί υπεραμείνονται. Αυτοί μας τραβάνε το χαλί κατά τα πόδια. Αυτοί, αν τους ακολουθούσαμε και είχαμε συμφωνήσει σε όσα μας ζητάγανε, θα λέγαμε όχι για 3,5% ελλείμματα, αλλά για 4,5% ελλείμματα. Συγγνώμη, την πολιτική διαφωνείτε με το μείγμα πολιτικής που ασκείτε, γιατί είναι πολιτική Νέα Δημοκρατία. Το μέτωπο των πολιτικών δυνάμεων που υπερασπίζεται. Το μέτωπο των πολιτικών δυνάμεων που υπερασπίζεται τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της χώρας, τόσο πιο μεγάλο είναι, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι. Όχι, δεν είναι καθόλου θεωρία. Πού είναι η πράξη? Πράξη. Είναι πράξη πολύ συγκεκριμένη. Μα αφού μου λέτε, θυμόσαστε ότι την κρίσιμη στιγμή που εμείς λέγαμε, παιδιά, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε επιπλέον μέτρα, μας λέγανε τι τα θέλετε τα αντίμετρα, δεχτείτε ό,τι θέλουν παραπάνω. Δηλαδή, άρα ένα πού οδηγούσε αυτή η δίθεν υπεύθυνη εκ μέρους τους στάσεις? Μας είπατε προηγουμένως, πριν από ένα λεπτό, ότι αυτή η πολιτική, η οποία, αυτό το μείγμα πολιτικής που ασκείται σήμερα, είναι ένα μείγμα πολιτικής που δεν σας βρίσκει σύμφωνο και ένα μείγμα πολιτικής που βρίσκει σύμφωνο το Μητσοτάκη. Ναι,
ή το ΠΑΣΟΚ. Αλλά εσείς την ασκείτε αυτή την πολιτική. Δηλαδή, σας ψήφισε ο κόσμος για να ασκήσετε πολιτική που θέλει ο Μητσοτάκης και ο Βενιζέλος. Στα πλαίσια ενός επώδυνου αναγκαίου συμβιβασμού, ασκούμε μία πολιτική προσπαθώντας να δημιουργήσουμε τους όρους απεμπλοκής από αυτήν και λιάνοντάς την. Και μέσα σε αυτή τη συμφωνία κερδίσαμε πράγματα. Να σας πω λοιπόν τι κερδίσαμε. Σώσαμε τα δίκτυα και τον ΑΔΜΕ. Ναι. Ένα περιουσιακό στοιχείο, 1,2 εκατομμύρια που θέλουν να το ξεπουλήσουν και ακόμη και τώρα. Ναι, βάλατε βέτο στην κυβέρνηση όμως, εσείς το ξεχάσατε. Και ακόμη και τώρα. Κύριε και ακόμη και Υπουργέ, τώρα. Βάλατε βέτο εσείς. Μα, και συγκρουστήκατε με την κυβέρνηση. Λάθος κάνετε. Πώς κάνω λάθος. Πιστώνετε μια πολιτική επιτυχία. Σώσαμε μια περιουσία του ελληνικού λαού, μπράβο, την οποία την έχει φτιάξει κάνατε. Από τη δεκαετία του 50. Καλά κάνατε. Και βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χατζηδάκης που είχατε το πρωί και λέει: πουλήστε τα. Ναι. Γιατί πουλήστε, δεν το αποδεχτήκαν οι ξένοι. Τα δώσατε για και επισφραγίστηκε. Αυτό, λάθος. Τι σχέση έχει αυτό. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Λάθος κάνετε. Και επισφραγίστηκε μάλιστα από μια στρατηγική σημασία και ήρθε ο μεγαλύτερος κινέζικος κολοσσός με 320 εκατομμύρια για να πάρει το 24% του ΑΔΜΕ, παραμένοντας το 51% στο ελληνικό δημόσιο. Αυτή είναι η καλύτερη αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία. Με βάζετε και σε άλλα χωράφια και πρέπει να κάνω άλλες ερωτήσεις. Δεύτερον, για τα τέλη φυσικού αερίου για το ΔΕΣΦΑ. Μειώσαμε τις τιμές που είχε στο στημένο διαγωνισμό που είχε κάνει ο Μητσοτάκης. Είσαστε στο προηγούμενο. Μα μου λέτε τι κερδίσαμε. Όχι, περιμένουμε. Μου λέτε λεπτό. Τι κερδίσαμε. Είπατε. 68% επιβάρυνση θα είχαν τα ελληνικά κοινοκυριά και οι ελληνικές επιχειρήσεις για τα τέλη χρήσης φυσικού αερίου. Ο Μητσοτάκης. Αλλάξαμε αυτόν. Αλλάξαμε αυτόν. Οι φιλελεύθεροι δεν θέλουν φόρους στους πολλούς. Αυτά είναι κέρδη. Εσείς επιβάλλετε τη φορολογία. Έχει επιταχυνθεί το έργο του αγωγού του ΤΑΠ με 8.000 θέσεις εργασίας. Δεν πήγατε να κάνετε. Το έχουμε δείξει 500 φορές, εσείς δεν το έχετε δει. Έχετε, όχι, αυτό που δείξατε, ξέρετε καλά, τι είναι. Ναι, το τρέιλερ της εταιρείας όχι, που όχι. Μιλάει για 32 εκατομμύρια όχι, ανταποδοτικά όχι, τέλη. Λάθος, όταν 11 ήταν οι προηγούμενοι και τα κάναμε επί των ημερών μας. 32 εκατομμύρια ανταποδοτικά τέλη τα οποία έγινε επί των ημερών μας. Εμείς κάναμε αυτή τη συμφωνία. Δεν τα λέτε αυτά. Για τα 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους που πηγαίνουν στα νοσοκομεία σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης. Το ξεχνάτε. Γιατί να μην το πούμε. Έχουμε κανένα λόγο να μην το πω εγώ. Δεν λέω μακάρι να το πούμε κάποιες φορές. Εσείς και... είστε άψογος. Ναι. Εγώ μιλάω για τον κόρο της ενημέρωσης. Ναι, εντάξει, ωραία. Εγώ λοιπόν θέλω, κλείνοντας, να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε σήμερα και κάναμε αυτή την συζήτηση. Αλλά να σας θυμίσω όμως ότι και ο κύριος Τσακαλώτος, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία, και πρέπει να πούμε ότι το φορολογικό μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία από τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί δεν είναι εδώ τώρα η Νέα Δημοκρατία, θα έρθει μετά ο κύριος Δένδιας να μας τα πει, δεν συμφωνεί. Έχει ένα άλλο μοντέλο. Πάντως ο κύριος Τσακαλώτος είχε πει ότι οι συμβιβασμοί θα στενοχωρήσουν τον ελληνικό λαό που κάνουμε στο Eurogroup. Το είχε πει, το είχε δηλώσει, το έχω δω. Εσείς ο ίδιος έχετε κάνει 100 δηλώσεις. Και προηγουμένως το είπατε ότι με αυτό το μήνυμα... Αφού τις έχω κάνει σε 100 δηλώσεις, γνωστές είναι. Δημόσια τις έχω κάνει. Δεν το κάνεις σταυτή κανένα. Όχι, δεν είπα ότι το κάνω σταυτή. Αλλά δεν συμφωνείτε με αυτό το μήνυμα πολιτικής που ασκείται αυτή τη στιγμή. Μα επαναλαμβάνω. Το είπατε ξεκάθαρα αυτό. Μα τρεις φορές το είπα. Θέλετε να το πούμε να κλείσουμε άλλη μια φορά. Όχι, τρεις φορές είναι καλά. Τρεις φορές μέσα στην εκπομπή. Και κατά τη χριστιανική πίστη, τρεις φορές είναι συμβολικό. Τέλεια. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε εδώ σήμερα και κάναμε αυτή τη συζήτηση. Ζωηρή βέβαια, γιατί έτσι πρέπει να βγαίνουν και οι ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε σε λίγο, σε πολύ λίγο, τον κύριο Νίκο Δένδια, ο οποίος θα είναι μαζί μας για να συζητήσει. Θα είναι και ο Άρης ο Πορτοσάλτε με τον κύριο Δένδια για να συζητήσουμε και να δώσει και εκείνος απαντήσεις για το μείγμα πολιτικής που επιτέλους ακούμε και θέλουμε όλοι οι Έλληνες, ούτως ώστε να βγούμε από το αδιέξοδο της κρίσης και από τα μνημόνια. Γιατί τα μνημόνια είναι εδώ, Υπουργέ. Είτε μας αρέσει, όχι, νομίζω το και ξέρετε. Και πρέπει κάποια στιγμή και να πρέπει είναι κάποια εκεί. Στιγμή, κάποια στιγμή να... πρέπει να φύγουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Και μπορούν να το κάνουν μόνο οι δυνάμεις οι οποίες έχουν μια διαφορετική αντίληψη. Πάντως οι διαφορετικές.